Και το άλλο πιο ωραίο, έχουμε εκπληκτικούς σχεδιαστές που κάνουν και μπαζάρ με τις μισές τιμές και με 70%. Δεν ξέρω, να καλησπέρισω και να καλωσορίσω τη Φιλίτσα Νικολαίδη, τη φίλη μας εδώ, τη στυλίστρια, famous καλεσμένη μου. Τι κάνεις? Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες στην εκπομπή. Αλίμονο. Εκείνο το. Αυτά εδώ πέρα, μάλλον. Αυτά τα πολύ ωραία που μας έφερες, γιατί θα μας δείξεις κι άλλα. Να. Και θα μας πεις και τις τάσεις και θα μας πεις και για το μπαζάρ με τους 25 καταπληκτικούς σχεδιαστές Έλληνες. Μάλιστα. Αρχίσεις. Καλά, καλησμέρι μου. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ σήμερα να δείξουμε τάσεις, να δείξουμε τι επιτάσεις φέτος ο χειμώνας. Βεβαίως. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολύ όμορφα εσώρουχα. Έως πρώτη άποψη. Έως πρώτη άποψη, ναι, γιατί αν δεν είμαστε ωραίες έσω, πώς θα είμαστε ωραίες έξω. Κοίταξε να δεις, εντωμεταξύ εμένα, γιατί μπορώ να τα δείξω λίγο και στη κάμερα, μάλιστα, ναι. Έτσι, να τα δείχνω λίγο. Τσακ, να το. Κοίταξε, αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μπουστάκι. Οφείλω να ομολογήσω ότι φοριέται και άνετα από ένα μέσα από κάτι. Έτσι δεν είναι, δεν είναι μόνο ένα σουτιέν. Βεβαίως, αυτά τώρα είναι και πάρα πολύ μόδα, διότι τα φοράνε με κοντά. Με κάτι σιδρού, με, και με κάνα άλλο σιδρού. Με μία ψηλόμεση φούστα μπορεί να φορεθεί. Μπορεί να φορεθεί με ένα ψηλόμεσο παντελόνι και με μία πολύ ωραία ζώνη. Δηλαδή είναι η τελευταία τάση και λέξη της μόδας αυτά. Τα μπουστάκια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε επίσης και αυτά εδώ τα σορτσάκια. Σορτσάκι σε σλιπάκι. Σε σλιπάκι, μάλιστα. Μου είπες ότι αυτό μπορεί να φορεθεί και σαν μαγιό. Μάλιστα, αυτό εδώ μπορεί να φορεθεί και σαν μαγιό και σαν εσώρουχο. Είναι Ελλήνων σχεδιαστών. Ελλήνων σχεδιαστών. Είναι Royal Rags. Είναι δύο κορίτσια που κάνουν μια πολύ και φιλότιμη προσπάθεια. Και πολύ ωραία στις δουλειά. Μας, ναι, πολύ ωραία δουλειά. Κρίσης. Που εγώ πρώτη φορά τα βλέπω. Να το και το μπουστάκι το. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τι μπουμπούδικο είναι. Εγώ μου αρέσουν αυτά εδώ τα. Έχει και γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, έχει και διάφορα έτσι. Πουά. Πουά. Μάλιστα, ναι. Όπως έχει και στο πλάι εδώ. Πολύ μπουμπούδικο. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ. Α, με το από κάτω του. Με το από κάτω του, μάλιστα, ναι. Το οποίο βεβαίως μπορεί να φορεθεί και κάπως έτσι με ένα απλό t-shirt μαύρο. Που είναι λίγο διαφανές, να έτσι. Ναι, όχι, αυτό δεν είναι καθόλου διαφανές. Σχετικό. Σχετικό. Να, κοίταξε, έχει μια διαφάνεια την έχει, αλλά μπορεί από μέσα για να φαίνεται και αυτό. Ναι. Ή και αυτό. Ή και αυτό, βέβαια. Εμένα μου αρέσει και αυτό. Ναι, είναι ένα έτσι πιο street wear. Μα το βράδυ πρέπει να είμαστε sexy. Ναι, άμα δεν είμαστε sexy τώρα, πότε θα είμαστε στα 80 μας. Έτσι, ναι, δεν γίνεται αυτό. Έτσι δεν συμφωνεί και το κοντρόλ εδώ. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ντυθείτε για να είστε sexy. Για να αρέσετε και σε εσάς, αλλά να σας αρέσετε και στους άλλους. Πώς το κάνουμε. Ωραία. Αυτά εδώ είναι oversized t-shirts, μπλουζάκι που μπορείς να το βάλεις από πάνω με ένα. Άλλο, πολύ λευκό. Με ένα τίσερτάκι πολύ στενό. Πολύ στενό τίσερτάκι. Και αυτό από πάνω να πέφτει και λοιπόν, μ' αρέσει αυτό. Αυτό θα το πάρω και εγώ. Παιδιά. Αυτό είναι φανταστικό. Λοιπόν, είναι δεν ξέρω αν φοριέται από μέσα ή απ' έξω. Εγώ θα το φορέσω απ' έξω. Ναι, απ' έξω φοριέται, διότι είναι κοντούλι. Οπότε δεν μπορεί να φορεθεί από μέσα. Απλά δεν κολλάει πάνω σου. Και έτσι δεν γιατί φοράς από μέσα, όπως εγώ φορά αυτό το στενό. Μάλιστα, μπορώ, το βάζεις αυτό από πάνω. Το και βάζω έτσι και κάνει ακριβώς, και ένα τέτοιο. Μάλιστα, ναι. Και φαίνεται και το τυραντέ εδώ πέρα. Ναι. Και νιώθεις και πιο άνετος, διότι δηλαδή δεν κολλάει πάνω σου. Όχι. Μ' αρέσει και το χρώμα αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι το σάπιο μήλο το πάλι. Έτσι, πολύ, ναι, πολύ, πολύ ωραίο. Και βέβαια ναι, έχουμε και καλές εδώ και την κλασική επιλογή σε ένα τισερτάκι έτσι λίγο λευκούλι. Oversize και αυτό που μπορεί να φορεθεί με κάτι άλλο από μέσο λευκό. Με ένα τζινάκι, με ξέρεις αυτά που είναι έτσι σκισμένα. Πες μας και για το μπαζάρ. Πες μας για το μπαζάρ. Για το μπαζάρ λοιπόν τώρα. 11 με 15 έχουμε μία έκθεση κάτω στην Κολοκοτρώνη όπου θα παρουσιάσουμε 25 Έλληνες σχεδιαστές και έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές εκ των οποίων είναι κάποιοι γνωστοί και κάποιοι που ήδη τώρα ξεκινάνε. Κάνουμε. Μάλιστα, όπως είναι η Royal Rags, ας πούμε, που είναι τα κάποια παιδιά, αυτά που λες. Μάλιστα, που ξεκινάνε τώρα τη δουλειά τους. Είναι και άλλοι οι οποίοι είναι επώνυμοι σχεδιαστές και μάλιστα πολύ καταξιωμένοι για την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη η Σμαραγδή, όπως αυτό το υπέροχο ρούχο που φοράω που εγώ σήμερα, που είναι όλο πλεκτό στο χέρι. Γνωστή όμως είναι η Σμαραγδή. Πολύ έχω γνωστή. Και εγώ ρούχα της. Ναι. Έχω και εγώ ρούχα είναι της. Πολύ γνωστή και μάλιστα και στο εξωτερικό, διότι έχει συνεργαστεί με τον Thierry Mugler. Αλήθεια. Βεβαίως, ναι. Θα είναι και η Σμαραγδή. Ποια θα είναι και η Σμαραγδή, ναι, την οποία μπορείτε να βρείτε. Για αυτά εδώ που είναι στο χέρι, πάρα πολύ σημαντική δουλειά, με πολύ καλές τιμές, προσιτές τιμές. Και όλοι. Βεβαίως, και όλοι, ναι. Εκεί πέρα λοιπόν θα δούμε τον Ζούλια,
Πολύ γνωστός, χαροποιημένος, με πολύ ωραία έτσι, λίγο φίκτης ρούχα και αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Εννοείται, εννοείται. Θα βρούμε την Αλεξανδράκη, την Κατερίνα, θα βρούμε τη Χαρά Λεμπέση. Πολύ γνωστή και αυτή. Πάρα πολύ γνωστή και αυτή βεβαίως. Πάρα πολύ γνωστοί σχεδιαστές. Με και πολύ καλές τιμές φαντάζομαι. Με πάρα πολύ καλές τιμές, ναι, 80%. 80% ορίστε. Αγγίζει και το 80%, ναι. Οι ώρες που μπορούμε να έρθουμε. Οι ώρες είναι από 10, 10 μέχρι το πρωί. Και 11 η ώρα το βράδυ. Αλήθεια. 10, ναι, εκεί. Λοιπόν, είναι Μητροπόλεως και Σταδίου στο 360. Ναι, ωραία. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχω καταλάβει που είναι. Ναι, είναι δίπλα από τη Rolex, εκεί στο, ναι, στο νεοκλασικό. Ναι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και μπράβο και μπράβο. Και μπράβο. Και μπράβο και μπράβο. Και, και ποιο πήρε την πρωτοβουλία, γιατί ειλικρινά, επειδή εγώ μέσα σε αυτή την εκπομπή, εγώ θέλω να έχω και ενημερωμένους και λέγεται και μέσα σε όλα. Βέβαια, είμαστε να προάγουμε, να προάγουμε και το ελληνικό στοιχείο, τους Έλληνες σχεδιαστές. Αυτό. Και εγώ προάγω μόνο Έλληνες σχεδιαστές, διότι είναι ένα κομμάτι, δεν είναι μάζα, δεν είναι κάτι που βγαίνει στο εμπόριο και θα το δεις σε 100 ανθρώπους φορεμένο. Αρκεί βέβαια, είπαμε να είναι σε οικονομικές τιμές. Μπράβο, σε οικονομικές τιμές. Μα είναι πάρα πολύ. Γιατί λίγο το φοβόμασταν μέχρι και πριν. Αυτό ο κόσμος, γιατί έχει άγνοια. Δεν, ναι, ξέρει, δεν ξέρει ότι στο ατελιέ μπορείς να βρεις και ρούχο το οποίο δεν είναι υπερεκτιμημένο. Έχω την εντύπωση ότι τώρα λιγάκι ρίξανε και τις τιμές. Όλοι μας τις έχουμε ρίξει τις τιμές. Οπότε είναι και πιο έτσι, είναι και μια καλή ευκαιρία για να επενδύσουμε σε κάποια κομμάτια που δεν θα είναι έτσι για να φορέσουμε ένα χρόνο και μετά να τα πετάξουμε. Ναι, κάποια που είναι πιο classic. Ναι. Μπράβο. Και, όχι, και να είναι και ενός σχεδιαστή που όσο να είναι έχει άλλη. Μάλιστα, αλλά μπορείς να πάρεις και κάτι που είναι κάποιο σχεδιαστή ο οποίος τώρα εμφανίζεται και σε λίγα χρόνια να είναι ένας πολύ να είναι καλοραμένο, να είναι καλοραμένο, να είναι ωραίο, ναι, 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 και να σου κρατήσει και γιατί να, εντάξει, να κοινώνουμε. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε και καινούργιους πρωτοεμφανιζόμενους σχεδιαστές που ήταν και στο Exclusive την εβδομάδα μόδας, που επίσης είναι μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, την κυρία Φουσέικη. Είναι η Αθηνά η Κόρδα. Έχουμε φέρει ρούχα όλων αυτών λοιπόν των σχεδιαστών και μέσα από αυτά θα δείξουμε και τις τάσεις, έτσι. Αυτά. Πολύ ωραία. Θέλεις να τα δείξουμε? Εγώ θέλω να δείξουμε. Λοιπόν, ένα μικρό break για να βολευτούμε εδώ με τα ρούχα που φέραμε, που μας έφερε η Φιλίτσα. Και είμαστε πάλι εδώ, μη φύγετε, έχουμε να δούμε ρούχα. Ωραία. findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Το αφασία.gr και η τηλεόραση της ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
κοιτάμε, θα τα κάνουμε. Και εμείς εδώ πέρα ψάχνουμε. Είμαστε εδώ πάλι στις ζούγκλες, στο μέσα σ' όλα. Και εγώ ξεχάστηκα. Μέσα σ' όλα. Και μέσα σ' όλα. Βέβαια. Εγώ ξεχάστηκα εδώ, διότι άμα βλέπω λεοπάρ, έχω μια τάση να δαγκώνω. Κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό. Ναι, είναι φανταστικό. Συγχωρείς, αλλά έχω το βάλω. Ναι, να το φορέσεις. Θέλω να δω και πώς είμαι στην κάμερα. Μάλιστα. Είσαι θεάβρε, μέλη μου, τι να πούμε τώρα. Τι ωραίο. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο, νεγκλίζε. Αλλά αυτό φοριέται, ας πούμε, με τι. Αυτό φοριέται από πάνω από ένα t-shirt ή από ένα body, μπορούμε να το βάλουμε. Ναι. Έτσι, να είναι ρηχτό. Με μία... Κολλητό. Μάλιστα. Κολλητό το από μέσα. Κολλητό το από μέσα, ναι. Με και μία ψηλόμεση φούστα. Αυτή τι είναι, ποιανού είναι. Αυτή η φούστα, λοιπόν, είναι από την boutique της Μιμιμι, που είναι στο Κολωνάκι. Το οποίο είναι καταπληκτικό, παιδιά, και έχει και ένα σκίσιμο. Τρελό σκίσιμο, δηλαδή. Μέχρι εδώ πέρα πάνω στον Πούτιν. Δεν το βλέπετε εσείς, δεν μας βολεύει και πάρα πολύ. Γιατί, θέλετε να το βγάλουμε αυτό το φιλίτσα Νικολαίδη από κάτω, να δείχνουμε λίγο τα ρούχα. Μπράβο, έτσι. Και ξέρουμε ότι είναι η κοπέλα, η φιλίτσα Νικολαίδη, yeah. Ναι, yeah. Λοιπόν, και οπότε το βάζεις έτσι, καλά, μην βλέπετε αυτό το πορτοκάλι τώρα εδώ, δεν είναι. Ναι, αλλά... θα βάλουμε όμως ένα κολλητό t-shirt μαύρο. Ναι, ναι, ναι. Και βάλουμε και αυτό και εδώ. Και την ψηλόμεση. Oh. Βεβαίως, και βάλουμε και αυτό εδώ από πάνω. Και αυτό το εκπληκτικό κόσμο που φοράς. Ναι, έτσι πιο... θέλουμε κάτι πιο statement, έτσι. Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ καλό. Έχουμε ένα καταπληκτικό βραδινό σύνολο. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα βρούμε στην Εύη Μιμιμι. Όλα Μιμιμι. Η οποία φιλοξενείται και στο μπαζάρ. Εδώ είναι fashion and my closet αυτό. Μάλιστα, αυτή εδώ είναι η σχεδιάστρια, η κοπέλα που τα φτιάχνει. Που θα είναι και αυτή εκεί. Όχι, γιατί η Μιμιμι είναι... εμπορεύεται τα προϊόντα της και τα έχει μόνο εκείνη και η σχεδιάστρια. Πολύ ωραίο αυτό, παιδιά, χτυπήστε το. Χτυπήστε, ναι, το αλίπητα. Σε πολύ καλές τιμές. Επίσης θέλω να πω ότι ό,τι δείχνουμε είναι σε τιμές τις οποίες είναι μέχρι 100 ευρώ. Τέλεια. Που μπορούμε να ντυθούμε δηλαδή πάρα πολύ γιορτινά και όμορφα. Για τα Χριστούγεννα. Εγώ και ντύνομαι κιόλας. Ναι. Εγώ ντύνομαι κιόλας και θα είμαι ένα με το τέτοιο από πίσω. Επίσης, να δείξουμε ένα καταπληκτικό oversized πουλοβεράκι, το οποίο είναι σμαραγδί, που επίσης μπορούμε να φορέσουμε με μία κολλητή φούστα. Εγώ το έβαλα αυτό εδώ. Σμαραγδί δεν είναι και αυτό που φοράω. Ποιο? Σμαραγδί και αυτό βεβαίως είναι ένα γουνάκι φανταστικό. Γουνί. Τέλειο δεν είναι? Είναι φανταστικό, ναι. Αυτή εδώ η μίντι, η φούστα. Να τη δείξουμε. Η οποία είναι μια μίντι πολύ ωραία, πάρα σε πολύ ελαστική. Ωραία. Μάλιστα. Αυτή τι είναι? Αυτή είναι Λίλα Νόβα. Έλληνα, Ελληνίδα. Ελληνίδα και αυτή σχεδιάστρια, μάλιστα, και πολύ αναγνωρισμένη. Έχει... Μ' αρέσει. Και είναι μέχρι 100 ευρώ ό,τι δείχνουμε. Ό,τι δείχνουμε. Μπορεί, ναι, να είναι, ναι, και 20 και 30 και 15. Αυτή, ας πούμε, είναι σε μία τιμή γύρω στα 30 ευρώ. Με 30 πολύ ευρώ ωραία μπορούμε να πάρουμε. Και ελαστική, αυτή, παιδιά, και είναι μια... Μην πω τη pencil φούστα, όπως λέγεται. Pencil φούστα φανταστική. Που φοριέται με αυτό, έτσι, για κράτε την αυτήν εδώ, και φοριέται με αυτό που είναι λίγο πιο κοντό. Βεβαίως, μπορούμε να βάλουμε και ένα πολύ ωραίο πουκαμισάκι από μέσα, να το κάνουμε λίγο πιο πρωινό και απογευματινό και... Ναι, για να μην βγαίνει και η κυλίτσα έξω. Και άμα θέλουμε να βγούμε έξω, βγάζουμε το πουλοβεράκι μας και μένουμε μόνο με το ωραίο μας το body που φοράμε. Α, κοίτα λεπτομέρεια. Εγώ δεν το είχα δει. Α, λεπτομέρεια εδώ. Μα είπα. Μα η σμαραγδί, είπαμε. Είναι φοβερή. All time classic. Επίσης, πάρα πολύ μόδα είναι και οι δερμάτινες, οι φούστες. Πάρα πολύ μόδα για φέτος. Μ' αρέσει. Ή όμως είναι... Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι, ναι, είναι, αλλά είναι η τάση τέτοια. Είναι η τάση τέτοια, βεβαίως, ναι, που μπορεί και αυτή να φορεθεί με πουλοβεράκι, με πάρα πολύ έντονα κολιέ, τα οποία και αυτό είναι το Έλληνα statement, έτσι, σχεδιαστή, που λέγαμε. Αλήθεια. Βεβαίως, είναι του Πυρομάλη, ο οποίος δείχνει πολύ ωραίες δουλειές. Με βλέπετε. Κοσμήματα του φοράνε γνωστοί τραγουδιστές, όπως η Ζάγια και πολλοί άλλοι. Τάμτα, Βανδύ. Έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλίτσα. Και αυτό εδώ είναι ένα απλό, το οποίο μπορείς να το φορέσεις με αυτό το statement που βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή, άμα το κρατάμε έτσι και το φοράμε, και φορέσεις, μπράβο, αυτό εδώ. Κοίτα, αμέσως γίνεται... άλλο, εννοείται. Και βάλεις και αυτήν εδώ την πολύ ωραία φουστίτσα. Ναι, πες ότι φοράω έτσι, να, όπως φοράω και εγώ μία φούστα. Ναι. Ακριβώς, ναι. Τέλειο, ε. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, και όλα αυτά θα τα βρούμε εκεί. Όλα αυτά θα τα βρούμε. Έχουμε εδώ ένα φανταστικό φόρεμα, Αθηνά Κορδά, που είναι και αυτή η Ελληνίδα σχεδιάστρια.
το οποίο είναι για γιορτές απίστευτο να το φορέσεις. Έχει και ένα φανταστικό σκίσιμο. Όπου, έχει ένα τέλειο σκίσιμο από δηλαδή, πίσω, παιδιά. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι ψηλή, που είναι με κορμί λαμπάδα, ναι. Θα είναι θεά με αυτό. Με το σκίσιμο από πίσω είναι τέλειο. Και εδώ, παιδιά, δεν ξέρω, δεν το βλέπετε εσείς καλά, αλλά έχει λίγο διαφάνεια εδώ μπροστά. Έχει λίγο διαφάνεια για να μπορείς να φορέσεις ένα τοπάκι μαύρο. Και να, το... και να είσαι και λίγο σεξι. Έχει που έχει το τεράστιο σκίσιμο το οποίο είναι αυτό. Σε δε, αλλά όλο το άλλο είναι πολύ έτσι σοβαρό και επιμένει στη λεπτομέρεια. Στη λεπτομέρεια, ακριβώς. Έτσι, έτσι. Τέλειο. Μπράβο της. Είναι μπράβο πάρα της. Πολύ ωραίο, ναι. Και τώρα θα δείξουμε τον αγαπημένο μας Ζούλια, ο οποίος είναι και αυτός μαζί μας και είναι τιμή μας να είναι μαζί μας. Μπράβο του. Αυτό, αυτό εδώ είναι ένα γιορτινό φόρεμα, το οποίο μπορούμε να το βρούμε σε πάρα πολύ καλές τιμές. Τα φτάς. Μπορεί να έχει και 500 ευρώ, θα το πάρει σε 100 ευρώ. Ναι. Απιστεύτου. Απιστεύτου και αξίζει, πιστεύω, να έχουμε στην τουλάπα μας ένα φόρεμα 50's. Του Ζούλια. Ναι, 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 ναι. Ταυτάς. Ταυτάς, ναι. Μεταξύ τώρα ταυτάς. Με πάρα πολύ ωραία ζώνη. Όπω. Καλά. Το φοράμε αυτό μου πάει, έτσι. Πάει πάρα αυτό πολύ. Μου πάει. Εμένα τότε πρέπει είναι. Να έρθει και, έχει, και έχει και ωραίο στήθος. Ναι, 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 ναι. Ναι, για βάλε και αυτό. Και τη ζώνη μας. Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε σούπερ. Μπορούμε να κάνουμε και μια ωραία, έναν ωραίο φτιόγκο. Για κάτω μου, για κάτω μου. Κάτσε να σου δείξω. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εκατοχυρώθη. Εκατοχυρώθη. Εκατοχυρώθη, έτσι. Μα νομίζω ότι αξίζει να έχεις κάτι του Ζούλια. Ναι, γιατί δεν έχω. Διότι σήμερα έχει. Αλήθεια λέω, είδες. Σήμερα έχει αυτή την τιμή, αύριο μπορεί να έχει ανεκτήμητη αξία αυτό το κομμάτι. Εκατοχυρώθη, θα μου δώσεις τα μισά. Το πάρουμε μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ για ναι, να μην σας πω ότι, ναι, θα, ότι μπορώ να το βάλω και έτσι Χριστούγεννα και αυτά. Βέβαια, μα είναι 50's, με ένα πολύ ωραίο κότσο και με 50's, 50's. Και ένα πολύ ωραίο κόσμο, ναι, ναι, εντυπωσιακό ναι, 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 ναι. Και είναι κυριλάτο. Και είναι πολύ all time classic. All time classic, δεν θα πέσει. Ποτέ, και έχουμε και φούρο. Τελείωσε. Και φούρο. Βεβαίως. Όλα ωραία και καλά. Πάρα πολύ που σας αρέσει. Α, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω μετά να δω μου κάνει. Αμέ, εύχομαι να σου κάνει και να το ευχαριστήσω. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και ο τελευταίο έχουμε να δείξουμε τη Κατερίνα τη Αλεξανδράκη. Φανταστικές κάπες, όπου θα βρούμε πολλές στο Facebook. Της μόδας. Πάρα πολύ μόδα. Της μόδας οι κάπες. Πάρα πολύ. Και δεν έχω. Να τις φορέσεις και σκέτες. Μπορεί δηλαδή να βάλεις. Μπορείς να βάλεις μια μακριά κάπα με μια πολύ ψηλή κάλτσα, η οποία να είναι opaque, να μην φαίνεται καθόλου το δέρμα. Ναι. Και με ένα ωραίο μποτίνι να το φορέσεις σκέτο. Που να, να μην έχεις φόρεμα από μέσα δηλαδή. Από το γόνατο. Όχι, χρειάζεται. Μπορείς να βάλεις ένα τζινάκι από μέσα, ξέρεις κάτι. Και από πάνω τι θα βάλεις. Από πάνω, αφού πέφτει αυτό, κλείνει, δεν φαίνεται κάτι. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω, δεν θα κρυώνεις. Μπορείς να βάλεις ένα απλό τισερτάκι, να τη θες πολύ απλά από μέσα, να ρίξεις μια πολύ καλή κάπα. Και να μην το βγάλεις, ας πούμε, όλη την ημέρα. Να μην το. Ναι. Να βγεις έξω με αυτό. Για να δούμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ μόδα και πάρα πολύ τάση. Μωρέ, το είδα ότι είναι μόδα. Φοριούνται και να φανταστεί. Συνέχεια οι κάπες. Ναι, και το είπα και χθες ότι είναι πολύ της μόδας οι κάπες. Πάρα πολύ. Και μόδα. Δεν έχω καμία κάπα. Να έρθεις να δεις λοιπόν η Κατερίνα Αλεξανδράκη βγάζει μόνο κάπες. Αλήθεια. Βεβαίως και θα έρθω. Και έχει γίνει και χαμός γιατί είχαμε ξανακάνει κι άλλο ένα μπαζάρ και πουλήθηκαν όλες. Και αυτή εδώ λοιπόν έχει, βλέπεις κάποια έτσι πιο ιδιαίτερα. Έχει και, έχει και το λεοπάρδι. Ναι, 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 ναι. Έχει μια χαριτομενιά με τα vintage τα κουμπιά. Και παραπέμπει έτσι σε μια άλλη. Και αυτό από κάτω έχει και φούστα κάτι. Έχουμε ένα ψηλόμεσο παντελόνι, το οποίο είναι πάρα πολύ μόδα φέτος, τα ψηλόμεσα, τα παντελόνια. Τα οποία κατά το 90% εκεί. Των Ελλήνων σχεδιαστών. Εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εμένα γιατί μου αρέσει να είναι εκεί. Να σε ρωτήσω, κολακεύουν όλα τα σώματα. Αυτό είναι ειδικά για τα σώματα που είναι μεσογειακά. Μπράβο. Γιατί είναι σε ίσια γραμμή. Έτσι, γιατί καμιά φορά όλες δεν είμαστε και σε αναλογίες μοντέλου. Πρέπει δηλαδή να δείχνουμε σαν μοντέλα. Αλλά εντάξει, ο καθένας. Να νιώθουμε. Πρέπει, να νιώθουμε. Και να νιώθουμε. Γιατί και τα ρούχα είναι ό,τι νιώθεις. Να σε κάνουν να αισθάνεσαι ωραία. Εννοείται, έτσι είναι. Τέλεια πράγματα. Τέλεια πράγματα είναι που θα τα βρούμε όλοι. Είπαμε στο 360 Pop-up Fashion Bazaar. Στην Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη και στα δύο. Να σας εξυπηρετήσουμε, να σας κάνουμε styling. Και βέβαια έχουμε και σκουφάκια τέτοιο. Έχουμε σκουφάκια βεβαίως. Έτσι και άλλα αξεσουάρ, έτσι. Και άλλα αξεσουάρ. Αυτά θα μπορούμε να τα βρούμε σε καταστήματα γνωστών αλυσίδες, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Πιο... Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, φιλίτσα μου. Εγώ λέω να μας έρχεσαι συχνά πυκνά για να μας δίνεις και τις τάσεις. Να κάνουμε έτσι και μια καλή διαφήμιση για τους Έλληνες σχεδιαστές. Γιατί εδώ στην εκπομπή. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αγαπητή. Βάζουμε, ναι, βάζουμε πιο πολύ έτσι ξένα βιντεάκια και αυτά. Κακώς, γιατί έχουμε τόσο
καλούς σχεδιαστές που μπορούμε να βάλουμε βιντεάκια τους, να δείξουμε, να γνωρίσει και ο κόσμος τους Έλληνες σχεδιαστές. Βεβαίως. Και διότι δηλαδή αγοράζουμε πράγματα αξίας, ας πούμε, να πω μία μάρκα, επιτρέπεται να πω μία μάρκα γνωστή, π.χ. Burberry. Ναι. Δίνουμε 400, 500, 600 ευρώ, 700 ευρώ για να πάρουμε κάτι. Ακριβώς. Για να πουκάμισω. Το οποίο πιστεύω ότι οι Έλληνες σχεδιαστές κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά. Βοηθάμε και τον τόπο μας. Δεν συγκρίνω σίγουρα, πάρε και τον Burberry. Να κυλήσει λίγο το χρήμα. Βοήθα και τον Έλληνα σχεδιαστή, ο οποίος κάνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Ναι, μωρέ παιδιά, ειλικρινά. Και εγώ θέλω πάρα πολύ και ευτυχώς που σε βρήκα. Ναι. Έτσι, να αρχίσουμε μια πολύ σούπερ συνεργασία. Βέβαια, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα και καλή. Και να έχουμε και καλή συνέντευξη. Και εύχομαι να σε δω και στο 360. Και σκέφτομαι έτσι να κάνουμε και ένα ρεπορταζάκι εκεί. Ναι, λοιπόν, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πολλά φιλάκια. Εκεί μπορείτε να δείτε καλή μας επιτυχία. Δηλαδή από κοντά. Και καλή σας επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλές γιορτές. Και καλές γιορτές και θα τα ξαναπούμε. Κάτσε, περίμενε. Να λέμε. Όχι σήμερα, μετά. Λοιπόν, εγώ πού κοιτάω, είμαι εδώ. Α, εδώ. Λοιπόν, πολλά φιλάκια. Πολλά φιλάκια. Και στη μία και στη μία κάμερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να μην χάνετε τα κλειδιά σας, γιατί εγώ σήμερα τα χάσα, αλλά μου τα βρήκανε οι καλοί άνθρωποι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχει τύχει διάφορα. Είδες. Ναι, και ριζικό περπάτημα. Θα παίξω και ένα τζόκερ σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πολλά φυλάκια αύριο πάλι με πολλά και ωραία νέα. Να φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια. Γεια σας. Yes. Τσάω.